την κυρία Φωτεινή Παντιώρα, υποψήφια με το ΣΥΡΙΖΑ στην Ετωλοκαρνανία. Κυρία Παντιώρα, τώρα η Νέα Δημοκρατία λέει ότι το πρόγραμμά σας δεν είναι κοστολογημένο ή το κοστολογεί στα 83 δισεκατομμύρια. Τώρα λέτε ότι είστε πρώτο κόμμα. Στις δημοσκοπήσεις δεν αποτυπώνεται βέβαια κάτι τέτοιο. Ακόμη όμως και αν ο ΣΥΡΙΖΑ κερδίσει τις εκλογές αύριο, με ποιον θα κυβερνήσετε? Το ΠΑΣΟΚ σας κλείνει την πόρτα. Καλησπέρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την φιλοξενία. Η αλήθεια είναι ότι η Νέα Δημοκρατία στο τελευταίο χρονικό διάστημα έχει αναφερθεί πολλάκι για το πόσο κοστίζει το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ. Προφανώς αυτό έχει να κάνει με το γεγονός ότι δεν μπορεί να ζηλεύει το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ, ή μάλλον να ζηλεύει το γεγονός ότι 4 χρόνια τώρα έχει βυθίσει την κυριολεξία ολόκληρη την ελληνική κοινωνία σε μια απόγνωση από ένα τεράστιο κύμα ακρίβειας και φυσικά χωρίς να βάζει ένα μπλοκ στα καρτέλ για να συνεχίσει να επιδοτεί την ασφαλιστική. Το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ είναι πλήρως κοστολογημένο και κοστίζει 5,5 δις ευρώ το χρόνο. Είναι εντός των δημοσιονομικών δυνατοτήτων της χώρας. Ποια είναι η διαφορά όμως? Το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ είναι υπέρ των πολλών. Πρέπει των λίγων, των υφερών, των συμφερόντων και των ημέτερων. Πιστεύουμε, είμαστε μόλις 6 μέρες πριν από τις κρίσιμες εκλογές της 21ης Μαΐου. Θα τολμήσουμε να πω ότι είναι οι πιο κρίσιμες εκλογές των τελευταίων δεκαετιών. Ο κόσμος θα κληθεί να απαντήσει, να αποφασίσει μάλλον, αν θέλει μια κυβέρνηση που νοιάζεται για τον κόσμο, ο ΣΥΡΙΖΑ από αυτή τη σημασία και η πρωτιά του ΣΥΡΙΖΑ, την επόμενη κιόλας μέρα των εκλογών, σημαίνει τα εξής. Εμείς θυμούμε αύξηση στους μισθούς, μείωση του ΦΠΑ σε βασικά είδη διατροφής και ακόμα και μηδενισμό του ΦΠΑ που δεν το έκανε η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Όσον αφορά τις συνεργασίες την επόμενη μέρα. Απαντήσω. Και κάτι άλλο πολύ σημαντικό που θέλω να πω είναι από την επόμενη μέρα των εκλογών γίνεται αναστολή των πληστηριασμών πρώτης κατοικίας, όχι μόνο των ευάλωτων οικογενειών και της μεσαίας τάξης που πολλά έχει υποσχεθεί ο κύριος Μητσοτάκης. Λοιπόν, εδώ από εδώ χθες βρίσκομαι στην Ετωλοκαρνανία, την ιδιαίτερη πατρίδα μου. Χθες οι πολίτες της Ετωλοκαρνανίας έστειλαν ένα ισχυρό μήνυμα νίκης με την παρουσία τους στην πλατεία Δημοκρατίας του Παθρίνου που μίλησε ο πρόεδρος μας ο Αλέξης Τσίπρας. Πιστεύουμε ο κόσμος είναι κοντά μας και είναι συμμαχός μας. Όσον αφορά τώρα το κομμάτι των δημοσκοπήσεων, θα σας απαντήσω προσωπικά από αυτό που βλέπω καθημερινά από τις περιοδίες μου σε όλη την Ετωλοκαρνανία. Ο κόσμος είναι δίπλα στο ΣΥΡΙΖΑ. Ο κόσμος λέει ότι δεν πάει άλλο. Θέλουν μια κυβέρνηση που νοιάζεται για αυτόν και όχι για τα συμφέροντα. Όσον αφορά το κομμάτι που με ρωτήσατε των συνεργασιών, κοιτάξτε να δείτε, αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε ελάχιστες μέρες πριν τις εκλογές. Αντιλαμβάνεστε ότι οι δημοκρατικές δυνάμεις του τόπου που αυτοπροσδιορίζονται και προοδευτικές υπάρχει ένα ανταγωνιστικό πλαίσιο αν θέλετε να συσπηρώσουν ψηφοφόρους. Πιστεύουμε αρχικά μόνο η προοδευτική συμμαχία θα βγάλει τη χώρα από, από αυτή την απόγνωση την οποία βρίσκεται στη σοβαρή κοινωνία. Πιστεύουμε ότι με το πολύ δίκαιο σύστημα της απλής αναλογικής οι δημοκρατικές δυνάμεις του τόπου. Πρέπει να βάλετε μία τελεία, κυρία Παντιώρα. Θα βάλουν, αυτό θέλω να πω, θα βάλουν το εμείς πάνω από το εγώ για να βγάλουμε αυτόν τον κόσμο. Ωραία. Από την αγανάκτηση.